Καλημέρα, 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 καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πού θα μας ταξιδέψετε? Αχ, θα σας ταξιδέψω, παιδιά, στην Ισπανία θα ξεκινήσω. Ναι. Δεν ξέρω ένα ταξίδι, θα ξεκινήσω και θα μου πείτε εσείς καλό κακό ταξίδι. Είδα σήμερα πρωί-πρωί που είδαμε τις εφημερίδες, δημοσίευμα της εφημερίδας Εσπρέσο που αναφέρει ότι έχει μπει τέλος στο γάμο του Φερνάντο Γκόμες Αθέμπο, του Ισπανού πρίγκιπα, με τη δικιά μας, τη δημοσιογράφο. Η οποία δεν έχει χαλαμαντάρει. Πόσο έχουν κανένα χρόνο? Πες μου, Σάσα μου, δεν έχουν πολύ καιρό παντρεύτηκαν. Λίγους μήνες έχουν περάσει. Όχι, και έχουν και το παιδάκι τους κάνει πριν από ακριβώς λίγο καιρό. Ακριβώς. Αυτό διαβάσαμε λοιπόν το πρωί. Μάτιαξαν τους ανθρώπους. Τους μάτιαξαν τους ανθρώπους. Διαβάζω, ξεφυλίζω εκεί πέρα την εφημερίδα, ότι χωρίζουν, ότι δεν ζουν πλέον μαζί και ότι έχει μπει τέλος στο παραμύθι. Γιατί όχι, είναι πάρα γιατί πολύ ήταν καλά. Ένα θέμα συζήτησης πώς μια Ελληνίδα δημοσιογράφη. Βεβαίως, μπήκε στο παλάτι. Κατάφερε να γίνει πριγκίπισσα. Γιατί αυτό ουσιαστικά έχει γίνει. Είναι χαμός το Ιβίλιο τότε. Το είχαμε ζητήσει και εμείς εδώ. Είναι πριγκίπισσα. Μα είναι. Βεβαίως, γιατί είναι Ισπανός πρίγκιπας. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε γιατί... είναι η πρώτη Ελληνίδα που μπαίνει στην οικογένεια την ισπανική. Νομίζω ναι. Είναι ναι. Και μια κοπέλα που δεν έχει δεν γαλαζοαίματη. Εντάξει, μια δημοσιογράφος, εγώ έχω δουλέψει μαζί της πάρα πολλά χρόνια, πολύ δουλευταρού, πολύ τυπική, πολύ τα πάντα. Πολύ, πολύ δουλευταρού. Έχω δουλέψει μαζί της χρόνια στο Σταρ. Πολλά χρόνια έχουμε δουλέψει μαζί. Ένας άνθρωπος που μπήκε λοιπόν στη βασιλική οικογένεια. Γιατί ο Φερνάντο είναι Ισπανός πρίγκιπας, πώς να το κάνουμε. Εμείς λοιπόν έχουμε πληροφορίες μέσα από το παλάτι να πω. Από το ζεύγος να πω, από το στενό κύκλο, από την εκπομπή μας. Δεν είναι εδώ και Καβατζίκης τώρα. Δεν είναι, αλλά μπορεί να έχουμε και το αυτή μας. Εμένα μου κάνει εντύπωση η Ελένα που το γράφει το όλα. Που είναι και το περιοδικό που έχει αποκλειστικές φωτογραφίες. Γράφει ότι χωρίζουνε. Γράφει ότι χωρίζουνε. Όχι, λοιπόν, κοίτα, είμαστε στο όλα. Κάναμε, δεν ξέρουμε ισπανικά, αλλά μέσα στην Google Translate αρέσαμε όλα το άρθρο. Είναι ισπανική βερσιόν. Είναι πολύ καλές με τη βασιλική οικογένεια. Και το περιοδικό που στο οποίο βγήκε ο γάμος από κλεισικά το όλα το έχει δείξει. Λοιπόν, ο τίτλος είναι ότι ο γάμος, στο γάμο του είναι περνάει δύσκολες στιγμές. Ναι. Λέει ότι χωρίζουνε. Φέρνει να σου πω ότι ναι, περνάει δύσκολο στιγμή. Δεν υπάρχει μέσα η λέξη διαζύγιο και η λέξη χωρισμό. Ένα φίλο μου ξέρει ισπανικά, μου είπε περίπου τι γράφει μέσα το κείμενο. Και επίση, παιδιά, οι πληροφορίε λένε ότι. Να σα πω το ρεπορτάζ, λοιπόν. Να σα πω ποιο είναι το ρεπορτάζ. Για να βάζουμε και τα πράγματα με το όνομά του, οι δυσκολίε σε ένα γάμο μπορεί να είναι πολλέ. Εμείς λοιπόν μαθαίνουμε ότι η Νάντια Χαλαμανδάρη είναι εδώ στην Αθήνα, ένα πολύ αγαπημένο της πρόσωπο, το πιο στενό της πρόσωπο, η γιαγιά της, η μητέρα της μαμάς της, την οποία έχει χάσει και έχει τεράστια αδυναμία στη γιαγιά της, έχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και η Νάντια ένιωσε ότι πρέπει να είναι δίπλα της. Σωστά έκανε. Άρα είναι αλήθεια. Είναι λοιπόν εδώ. Είναι αλήθεια αυτό. Πάντως, είναι εδώ. Ρε, Άννα μου, για να είμαστε ακριβείς, εδώ στο όλα, αν κάνεις τη μετάφραση έτσι λίγο από αυτά που θυμάμαι, λέει ακριβώς ότι, ότι τους τελευταίους μήνες ο γάμος τους περνάει μία πολύ ευαίσθητη κατάσταση. Γιατί ο Φερνάντο και η Νάντια ζουν χωριστά. Ακριβώς. Και θα έρθω εδώ να σου πω ότι όντως τρεις εβδομάδες η Νάντια είναι εδώ. Ζούνε δηλαδή χωριστά. Έξι μήνες μα λέει ότι είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Δεν είναι έξι μήνες. Δεν είναι πηγαίνω έρχεται. Έχω να σας πω ότι η Νάντια δουλεύει, είναι παραγωγός στο Ίδρυμα Κλίντον, εκπομπών που κάνουν, που αναζητούν τα νέα ταλέντα και παιδιά που startuppers. Και ένα μήνα βρίσκεται στην Αθήνα και δύο μήνες στην Ισπανία. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Άρα αυτό δεν σημαίνει σόνι και καλά ότι έχουν όντως πρόβλημα. Ακριβώς. Σας λέω δηλαδή ότι εκείνη πηγαίνω έρχεται από τότε που γέννησε, πηγαίνω έρχεται Ελλάδα-Ισπανία. Έτσι κι αλλιώς. Να σας πω κάτι, ότι το όλα βγάζει και γράφει κάτι τέτοιο. Είναι σίγουρα έχει μια πληροφόρηση μέσα από τη βασιλική οικογένεια. Μα σου λέω ότι εκεί όμως υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή, πολλοί έλεγαν ότι η Νάντια δεν είναι το πρόσωπο που θα ήθελε η αδερφή του τέως βασιλιά. Είναι η μητέρα του Φερνάντο. Πάντως τη δέχτηκαν. Δεν είναι μια ηθοποιό. Πάντως τη δέχτηκαν με πολύ αγάπη. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά μου, με ενημερώνει ένας φίλος μου ότι διαψεύδει τα πάντα η Νάντια που λέει και η Λεάννα από την άλλη πλευρά. Και ίσως κάνει επίσημη διάψευση. Όμως από την άλλη, το όλα δεν βγάζει τυχαίες ειδήσεις. Έχουν βασιλικό ρεπορτάζ. Είναι κοντά στη βασιλική αυλή. Βασιλική αυλή και μου λέει: συγγνώμη μου, σίγουρα χώρισα. Σάσα μου όμως. Το όλα λέει ότι απλώς περνούν μια δύσκολη στιγμή. Δεν λέει για διαζύγιο και χωρισμό. Ναι, σωστό. Ναι, σωστό ναι. Γιατί αν είναι άρρωστη η γιαγιά της και πρέπει να πηγαίνει να έρχεται, έχουν και ένα μικρό παιδί. Αυτό είναι ναι, μια κατάσταση. Αλλά να σου πω κάτι, όταν είσαι το όλα που μιλάς και με την οικογένεια, μπορεί να βάλεις και αυτό μέσα. Δεν είναι παιδιά ζύγιο όμως. Και μπορεί όντω να είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό λέει ότι ζουν αυτό το διάστημα, περνάνε μια περίοδο που αυτή είναι εδώ, ο άλλος είναι εκεί και πηγαίνει να έρχεται. Δηλαδή είναι μια περίοδο δύσκολη.
Η δική μα το εξώφυλλο εννοεί. Το έχουν δεδομένο τέλο, φόρεσαν και πάει. Απλά. Αλλά στο όλο είναι αυτό που είπε στην αρχή. Δεν γράφουν για διαζύγιο. Ναι, okay. Άλλο όμω εγώ να είμαι στην Ελλάδα, γιατί κάποιο φίλο μου, φίλη μου, συγγενή μου είναι άρρωστο. Ναι. Και άλλο υπάρχει κρίση και είμαι στην Ελλάδα. Δεν λένε κρίση, λένε ζουν χώρια. Ναι, ζουν χώρια, αλλά το, έτσι όπω το αφήνουν εννοηθεί. Ότι αφήνει υπονοούμενο. Ναι, δηλαδή έχει σημασία κάτι άλλο. Έχουν αντλήσει το ρεπορτάζ. Πάντω δηλαδή, να σα πω κάτι, δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να γνωρίζουν το οικογενειακό πρόβλημα που έχει η Νάντια Χαλαμαδάρη και την κατάσταση τη γιαγιά τη. Ναι, σωστό αυτό που λέτε, βέβαια. Μπορούσε να μάθουν βρελεάνα το κάτι από τη βασιλική οικογένεια. Εγώ το έμαθα πάντω και σα λέω ότι δεν το μάθαμε εμεί βρελεάνα. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορούσα να πω ότι υπάρχουν κακέ γλώσσε που θα ανάκτορα. Υπάρχουν κακέ γλώσσε. Μπορούσε να βάλει και αυτό μέσα το περιοδικό. Άρα δεν το ξέρω. Δεν το ήξερε το περιοδικό. Άρα δεν το ξέρω. Υπάρχουν κακέ γλώσσε που ζηλεύουν για αυτό το πράγμα. Γιατί ουσιαστικά ο πιτσιρικάς ο Νικόλας που γίνεται στον κόσμο, αν ο βασιλιάς Ισπανίας δεν αποκτήσει γιο, είναι ο διάδοχος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι ότι... αυτό, υποστηρίζει διαδοχή και σε γυναίκες. Το όλο αυτό που υποστηρίζει για την άντρα. Δεν ισχύει αυτό για άντρες. Δεν ισχύει ότι μόνο ο άντρας πρέπει να είναι. Η Φάντα, οι κόρες του Φελίπε είναι διάδοχοι. Τέλος πάντων, ο γιος της Πιλάρ, παιδί μου, τέλος πάντων, ότι είναι μια Ελληνίδα. Υπάρχουν κακέ γλώσσε που δεν ήθελαν αυτό το γάμο. Και αυτέ τι γλώσσε μπορεί να δώσει και το ρεπορτάζ. Δεν πρόκειται, δεν είναι, αλλά είναι πρίγκιπα. Ελεάνα, πάντω, άρα να υποστηρίζει το όλα είναι ότι η άντρα δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στη νέα ζωή στην Ισπανία. Το λένε για όλε. Δεν το λένε για την κυρία. Τώρα, δεν το λέγανε για την τάξη. Τώρα είναι ακριβώς. Η δικιά μας εδώ που βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Με το δικιά είναι σέλφι. Η δικιά μας είναι. Μα είναι ωραία, 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 ωραία. Λοιπόν, αυτά από τα βασιλικά ανάκτορα. Νομίζω ότι τις προηγούμενες